Δύο γνώριμα πρόσωπα για την περιοχή του Εύρου ορκίστηκαν οι υπηρεσιακοί υπουργοί υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σαρμά και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σικελαροπούλου το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο λόγος για τους αναποστρατεία εξωματικούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, Αλκυβιάδη Στεφανή και Χαράλα Μπολαλούση. Ο Αλγηβιάδης Στεφανής επιστρέφει στο πεντάγωνο ως υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Ιωάννης Σαρμά. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι στρατηγός αναποστρατεία και διετέλεσε εξοκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 9 Ιουλίου του 2019 έως και την 31 Αυγούστου του 2021. Ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανής, γεννήθηκε το 1959. Υπηρέτησε ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το 2017 έως και το 2019. Στι 23 Οκτωβρίου του 2019, ανέλαβε ειδικό συντονιστή για το προσφυγικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Από το 2000 έως και το 2002, υπηρέτησε ω υπασπιστή στρατού ξηρά του Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία. Υπηρέτησε ακόμη και επιτελεί επιχειρήσεων στρατιωτική αντιπροσωπεία τη Ελλάδα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλε. Ολκυβιάδε Στεφανή τα επόμενα χρόνια υπηρέτησε διαδοχικά στην 23η Τεθροκισμένη Ταξιαρχία στην Αλεξανδρούπολη. Στην 50η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στο Σουφλί, στην Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και στην 23η Τεθροκισμένη Ταξιαρχία στην Αλεξανδρούπολη. Διευθυντή του 4ου Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού 2012-2014, διοικητή τη 95η Ανωτέρα Διοίκηση Σταγμάτων Εθνοφυλακή 2014-2015, διοικητή του 3ου Σώματο Στρατού. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνα στι 16 Ιανουαρίου του 2017, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στι 25 Ιανουαρίου του 2019 προήχθη στο βαθμό του στρατηγού, ενώ το ο τίτλο του επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο επιτριετή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χαράλεμπο Λαλούση αναλαμβάνει Υπουργό Προστασία του Πολίτη στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά. Ο Χαράλαμπος Λαλούσης γεννήθηκε το 1962 στα Φιλιατρά Μεσηνείας. Εισήχθη το 1980 στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτισε το 1984 με τον βαθμό των διπολουχαγούτων δεθωρακισμένων. Φύτισε σε όλες τι σχολές και τα σχολεία του όπλου του, καθώς και στη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χαράλαμπος Λαλούσης διετέλεσε διοικητή σε πολλές μονάδες και σχηματισμούς του Εύρου και στη περαρχία. Ο κ. Λαλούση έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του ΓΕΘΑ από το 2006 έως και το 2009, στο ΓΕΘΑ Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων Τμήμα Διεθνών Οργανισμών ως αρχής από το 2009 έως και τον Ιούνιο του 2011. Παράλληλα, επιτελάρχη τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Εύρου από τον Ιούλιο του 2011 έω και τον Αύγουστο του 2012. Διευθυντή Διεύθυνση Σχεδίων και Ασκήσεων από τον Αύγουστο του 2012 έω και τον Μάρτιο του 2013. Επιτελάρχη Γενικό Επιθεωρητή Στρατού από τον Απρίλιο του 2013 έω και τον Μάρτιο του 2014. Ο Χαράλαμπο Λαλούση ανέλαβε την διοίκηση τη 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού που εδρεύει στο Δημότυχο το 2016. Το 2017 τοποθετήθηκε διοικητή Τική Στι 29 Ιανουαρίου του 2019 προήχθησε αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητή του 4ου Σώματο Στρατού Θράκη και τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσει. Υπενθυμίζεται πω όλοι οι υπουργοί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, αλλά επιστήμονε και άνθρωποι με εξειδίκευση στου τομεί που ανατέθηκαν.